την ανησυχία του για το μέλλον του τραπεζικού τομέα που οφείλεται, όπως είπε, στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας, εξέφρασε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες επιδιώξει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη για εκτόνωση της έντασης, αποκαλύπτοντας και τα θέματα που θα θέσει ενώπιον τους. Χρειάζεται να προσγειωθούν οι πάντες, να αφήσουν τις τράπεζες ελεύθερες, ο λαός μας σε συμπεριφέρθη πολύ ψύχρεμα. Δεν μπορούν αυτά τα επιτόκια που υπάρχουν σήμερα να μείνουν. Επίσης πρέπει επιτέλους να μειωθούν και οι μισθοί των ψηλόμισθων τραπεζιτικών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτόν το κακό και είμαι έτοιμος να τα θέσω και μπροστά στην κυβέρνηση και μπροστά στην Κεντρική Τράπεζα, γιατί ο λαός δεν αντέχει πλέον. Δεν είμαι ευτυχής, γιατί δεν συνεργάζονται οι δύο αρχές, η κυβέρνηση με την Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Ο Μακαριότατος αναφέρθηκε και στο επενδυτικό ενδιαφέρον της Εκκλησίας, αποκαλύπτοντας ότι επιχειρεί να εξασφαλίσει δάνειο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ολλανδική εταιρεία μας έκανε πρόταση να της δώσουμε γη για να κάνει τερματικών πετρελαίων και η απάντησή μας είναι ότι θέλουμε να μετέχουμε κι εμείς της όλης επένδυσης. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε ένα δάνειο, γιατί θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις, θέλουμε να δώσουμε δουλειά στον λαό μας, θέλουμε την ανάπτυξη. Οι δηλώσεις του προκαθήμενου της Κυπριακής Εκκλησίας έγιναν στο πλαίσιο συνάντησής του με τον Υπουργό Άμυνας Φώτη Φωτίου και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Τηλιανό Νάση. Στην δική του παρέμβαση, ο Φώτης Φωτίου αναφέρθηκε στις τουρκικές απειλές μετά την έναρξη της δεύτερης επιβιωτικής γεώτρησης στην Noble Energy στο οικόπεδο 12. Πάντοτε η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένταση. Οι αμφισβητήσεις και οι απειλές είναι καθημερινές. Όμως, όσον αφορά την επιβιωτική γεώτρηση, κανένα πρόβλημα δεν έχει δημιουργηθεί. Το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι με το μέρος μας. Και δεν είμαστε εμείς που παρανομούμε, είναι αυτοί που παρανομούν. Καταλήγοντας, ο Αρχιεπίσκοπος απίφθινε έκκληση να σταματήσει η φυγοστρατεία, καθώς, όπως είπε, η θητεία στην Εθνική Φρουρά δεν αποτελεί χάσιμο χρόνο.